Όχι. Η χείρα. Γιατί είναι αυτό που είπε ο Πάτερ. Η πρώτη εντολή. Αγάπα το Θεό σου, τον Κύριό σου, εξ όλη. Η χείρα αγαπούσε αυτή την εντολή. Ήξερε που να με έμενε. Ήξερε ότι τοποθετώντας την τράπεζα του Θεού τις 2 δεκάρες που ήταν όλα τα χρήματα, ο Θεός δεν θα την άφηνε. Ήτανε σίγουρη. Και το λέω αυτό, εμείς είμαστε σίγουροι όταν θέλουμε να κάνουμε μία κίνηση προς τους συνανθρώπους μας, ότι η κίνηση αυτή, όχι να το βάλουμε την πράξη με σκοπό πονηρό, ότι θα πάμε να κάνουμε μία κίνηση και ο Θεός από την άλλη θα μας δώσει. Έχουμε το κίνητρο ότι αγαπάμε τον Θεό εξ όλη της καρδίας, την καρδία. Υπάρχει η αγάπη αυτή που δεν ασχημονεί. Δηλαδή δεν έχει ζυγαριά να κρίνει αν συμφέρει ή δεν συμφέρει. Η αγάπη δεν κρίνει έτσι. Δίνει, πάντοτε δίνει. Αν έχουμε αυτό το κίνητρο, θα μπορούμε εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί να ξεπεράσουμε ένα μεγάλο εμπόδιο που μαστίζει την ανθρωπότητα. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι καθαρά την ελεήμωση είναι εδώ. Επειδή προηγουμένως συμπληρώνεται με την άλλη ενότητα που μας λέει ότι αυτός που λέει πολλά δεν είναι μέσα και δεν είναι θρησκευόμενος. Εγώ νομίζω ότι η υλοποίηση και της αγάπης αλλά και της θρησκείας, να είναι ποιος πραγματικός θρησκευόμενος, αυτός που επισκέπτει τον άνθρωπο που έχει στεναχώρια και θλίψη, δηλαδή σήμερα που έχει προβλήματα σοβαρά. Μια επίσκεψη και ένας καλός λόγος. Και αν είναι δυνατόν αυτός ο λόγος να συνοδεύεται και από κάποια βοήθεια, ακόμη καλύτερα. Ναι, αλλά... Δεν μου λες τον Άση, διακόπτω εγώ εδώ, σε διακόπτω τώρα. Έτσι, έχει στεναχώρια, έχει θλίψη και η γύρα και τα ορφανά κλπ. Έχουν θλίψη. Έχουν θλίψη διότι χάσανε τον άνθρωπό τους. Αλλά δεν θα έχουν και θλίψη γιατί δεν θα έχουν να πάρουν τα απαραίτητα δια τη συντήρησή τους. Δεν το ξέρουμε. Αυτό δεν το έχει δημιουργήσει. Μακάρι να το ξέρουμε αυτό. Δεν θα τους δημιουργήσει. Δεν φέρνει θλίψη. Ναι. Όταν δεν έχει να αντιμετωπίσει η χείρα τις ανάγκες των παιδιών της. Όταν τα ορφανά δεν έχουν να ζήσουν, να πάρουν, δεν θα τους δημιουργεί θλίψη. Να λύθει το πρόβλημα. 3.000 χείρες και ορφανά έτρεφε η Εκκλησία του Ιερουσαλήμ Σολίμα. Από τις αγάπες εκεί που είτε τα συσύνθετη κοινά, τα δείπνα αγάπης. Είναι και το υλικό μαζί. Είναι η παρηγοριά αγαθών του πορευθύνε Νίκο Πένθους. Είναι πολύ καλό να πει κανείς. Αλλά να λύνει όμως και τις ανάγκες. Τις δικές ανάγκες. Αλλά κάτι μου έρχεται στο μυαλό. Τώρα όταν λέει θρησκεία, θα βάλουμε και τις άλλες θρησκείες στη ζυγαριά. Το έχει ξεχωρίσει ότι ήταν άλλοτε Ιουδαϊσμός και τώρα είναι η καινούργια θρησκεία και αυτό πάνω να πει 1000% για τη χριστιανική θρησκεία. Ή μήπως γίνει καμιά παρερμηνία ότι μπορεί και οι Τούρκοι που έχουν το Μωάμεθ να έχουν επίσκεψη στις χείρες και στα ορφανά και αυτή είναι η θρησκεία καλή. Μπορούμε να κάνουμε κανένα διαχωρισμό εδώ. Έχω τη γνώμη ότι ανθρωπίνω σκεπτόμενοι, όχι μόνο οι Τούρκοι, αλλά και οποιοσδήποτε άλλος, εφόσον είναι άνθρωπος. Αν δεν είναι για αρχηγό τον Χριστό, τι να το κάνει. Φοράει στα βασιλεία του Θεού, οποιοσδήποτε άλλος. Όταν βλέπει το γείτονά του, ο οποίος έχει οικονομικές δυσχέρειες, πολύ περισσότερο εάν προσφάτως εχάθηκε ο άνδρας μέσα από το σπίτι, ο οποίος ο άνδρας συνήθως, μην κοιτάζετε σήμερα που δουλεύουν και οι γυναίκες, παλαιότερα δούλευε ο άνδρας. Εκείνος έφερνε ό,τι έφερνε για να ταΐσει τα παιδιά του, τη γυναίκα του και να συντηρήσει το σπίτι του. Πάντοτε ο γείτονας, είτε είναι Οθωμανός, είτε είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, εφόσον διέπεται από ανθρώπινα αισθήματα, τα οποία για μας είναι χριστιανικά, δεν μπορεί παρά να ενδιαφερθεί. Να μην το πάρουμε μεμονωμένος ότι μόνο εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι ενεργούμε κατά αυτόν τον τρόπο, έρχονται, και οι Μωαμεθανοί ενεργούν. Έρχονται πολλές θρησκείες στην Γιόγκα, Ινδουισμός,
θα τους βάλουμε στο ίδιο, θα πούμε επειδή λέγονται θρησκεία αυτή. Αυτά είναι καινούργια τα οποία δεν τα πούμε. Αυτό να ξεκαθαρίσουμε. Μα να πούμε ευθύς εξ αρχής, μην πελαγοδρομούν και μην προσπαθούμε να δημιουργήσουμε θέματα. Εδώ ο Απόστολος Ιάκωβος μιλεί για μια ορισμένη, για μια συγκεκριμένη θρησκεία. Δεν μιλάει για ορίστος για οποιαδήποτε θρησκεία. Θρησκεία. Να μην τα μιλάμε. Λοιπόν, τα πρώτα και πελαγοδρόμου και δεν μιλούμε γι' αυτό. Ναι. Λέει το Ευαγγέλιο πάλι αλλού, ακριβώς για αυτό το θέμα. Λέει, δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε πραγματικοί καλοί χριστιανοί και ότι αγαπάμε την υπάρχει και να βρούμε έναν φτωχό, μια χείρα, ένα φανό. Αν μου παιδάκι δεν έχει παπούτσι, παιδάκι μου όχι. Δεν έχει με παντελόν, όχι, δεν έχει και. Άντε, επειδή μου πήγαινε στο σπίτι σου να ζεσταθεί κλπ. Όχι μόνο με λόγια. Αλλά ακριβώς είπαμε. Ναι, θα το πει πρακτικό. Συγγνώμη, να το πει. Ο Απόστολος Ιάκωβος θα το πει πρακτικότερο πιο κάτω. Ναι, ναι. Η αγάπη μας πρέπει να συνοδεύεται. Υλοποιείται στην πράξη. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς αγαπάμε όλους, αλλά. Όχι. Η αγάπη είναι σταυρωμένη αγάπη. Πολύ ωραία είπε ο πατήρ Ιερώθεος. Ότι αγαπείς Κύριον τον Θεό, δηλαδή σταυρός, επάνω και οριζόντια. Οριζόντια είναι αγαπείς Κύριον τον Θεό κλπ. Και, και τον πλησίον σου που είναι δεξιά και αριστερά, ως τον εαυτό σου. Λοιπόν, είναι σταυρωμένα αγάπη. Και σημειωτώ να λέει και προσέξτε, μήπως όταν πάτε δίθεν να βοηθήσετε κλπ. Έχετε στο νου σας, μερικοί είπαν εδώ, κάτι κρατούμενο. Άλλος πάει με σκοπό. Θα πάω εκεί, δεν τη χείρα κλπ. Κλπ. Προσέξτε, θα αγαπάτε, θα βοηθάτε, αλλά συγχρόνως ο εαυτός σας θα είναι τζάνι. Καθαρό και στο μυαλό και στην πράξη. Να σέβεσαι τον πλησίον σου, να βλέπεις αν είναι γυναίκα, σαν αδερφή σου, σαν μάνα σου κλπ. Και προσοχή, γι' αυτό λέει, προσέχοντας σε αυτόν αγνών τυρί. Να κοιτάξει τον εαυτό σου να είναι, έβλεπα ιεροκήρυκες με τους οποίους συνεργαζόμουν όταν ήμουν σε διάφορα διαμερίσματα της χώρας, εθαύμασα πολλούς ιεροκήρυκες, όπως καλή ώρα ο πατήρ Ιερώθεος. Εγώ από το στρατό δίναμε πρόβλημα και ο ιερέας που μας είναι πηγαίναμε κλπ. Έλεγε κύριε Ιωαννίδη, εγώ εκεί πάνω πίσω. Κάνε και προσπαθούσε, λέω γιατί πάτε με τόσο φυλάγιστο. Εμείς είμαστε δημόσιοι άντρες και πρέπει να είμαστε μέσα σε γυάλα από όλες τις πλευρές να μας βλέπει ο κόσμος ότι είμαι θα καθαρή. Όχι από εγωισμό. Αλλά να μην γίνουμε θεία σκανδάλ. Λοιπόν, ο χριστιανός θα αγαπάει πολύ και αν δεν αγαπάμε τον πλησίον μας, δεν μπορούμε να λέμε ότι αγαπάμε. Δεν το λέω, είναι εδώ για το Ευαγγέλιο. Δεν μπορούμε να λέμε ότι αγαπάμε τον Χριστό. Γι' αυτό λέει ο Κύριος. Ο ελαιόπτωχον δανείζει Θεό. Μεγάλη κουβέντα. Να μας αξιώσει ο Θεός λοιπόν, να βλέπουμε όλους τους αναξιοπαθούντας αδερφούς. Είτε είναι χείρες, είτε είναι ορφανά, είτε είναι στα νοσοκομεία, είτε είναι στο τρελοκομείο. Όπου κι αν είναι, στις φυλακές κλπ. Να τους βλέπουμε σαν αδερφούς μας και ό,τι κάνουμε να το κάνουμε με ταπεινοφροσύνη. Όχι να πάμε εκεί πέρα. Τι δεν έχει τώρα. Και να κοιτάω αν με βλέπει και κανείς να δίνω, ξέρω εγώ τι δίνει. Όσο το δυνατόν, χωρίς να τους προσβάλλουμε. Και να λέτε, γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Ποιος ασθένησε και δεν αρρώστησε. Δεν στέλνησα κι εγώ. Ποιος πείνασε, ποιος πόνεσε, ποιος. Δηλαδή να συμπάσχουμε με αυτούς, όχι απλώς ξερά να βγάζουμε λεφτά και να δίνουμε. Αυτό το κάνουν και οι δουλάτες, το κάνουν και οι διάφοροι. Λένε να με παρουσιάζουν στον αντένα. Εγώ δίνω τόσο, άλλο δίνω τόσο. Και μην γνώτε η δεξιά τι πει το η αριστερά. Ώστε να μην θίξουμε κανένα. Με ταπεινοφροσύνη, με αγάπη και να τους βλέπουμε σαν εικόνες του Θεού. Ναι, αναφέρθηκε η λέξη θρησκεία. Εδώ δεν νομίζω να, δεν μιλάει ο Ιάκωβος για θρησκείες όπως είναι γνωστές, αλλά μιλάει θρησκεία καθαρά και αμύαντος παρά το Θεό και πατρί. Άρα προϋποθέτει τη γνώση του Θεού, απευθύνεται σε πιστούς. Συνεπώς όταν λέει θρησκεία, εννοεί τη θρησκευτική ζωή, τη χριστιανική ζωή. Δεν εννοεί ότι αν κανείς πάει σε ένα ορφανό και δεν πιστεύει στον αληθινό Θεό, αυτός είναι θρήσκος. Γιατί ο χριστιανισμός σε παιδική ανάγκηση δεν είναι θρησκεία, είναι εκκλησία. Η θρησκεία ψάχνει να βρει το Θεό, ενώ στην εκκλησία έρχεται ο Θεός και βρίσκει τον άνθρωπο. Συνεπώς θα εννοήσουμε τη χριστιανική ζωή, όχι τη θρησκεία οποιαδήποτε. Είναι ξεκαθαρισμένο αυτό ότι μιλάει σε πιστούς ανθρώπους, στην Αγία Τριάδα, στον Χριστό. Έτσι. Ξεκαθαρίζει.
Θεό και πατρίδια είσαι. Μάλιστα. Και το τελευταίο ακόμη που πρέπει κάτι και γι' αυτό να πούμε. Και τηρεί εαυτόν άσπυλον από τον κόσμο. Να κρατάμε δηλαδή τον εαυτόν μας μακριά από κάθε μολυσμόν του κόσμου, του πλήθους των ανθρώπων που ζουν μακριά από τον Θεό. Επομένως λοιπόν δεν είναι αρκετό μόνο το να εφαρμόζουμε αυτή την εντολή της αγάπης, το να επισκεπτόμεθα ορφανά και χείρες εν τη θλίψη αυτών, όπως λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος, αλλά και να κρατάμε τον εαυτό μας άσπυλον, αγνών, καθαρών, από κάθε μολυσμόν του κόσμου, των ανθρώπων εκείνων που ζουν μακριά από τον Θεό.